Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι έγινε? Ήταν παραμονές πρωτοχρονιάς, αγαπητέ κύριε Μιχάλαρη, όταν μου έστειλε ένα βίντεο με τον αβέως νεοφύτου να λέει ότι μαζί και με άλλους έγκριτους οικονομολόγους, λέει, εισηγήθηκα την έξοδο μας από το ευρώ και ότι ήμουν ειδικός σύμβουλος συγκεκριμένου κόμματος σε μια συνάντηση. Όταν μου το έστειλαν, πραγματικά ήθελα να πιστέψω πως ο κύριος Νεοφύτου είχε απλά παραπληροφορηθεί από κακούς συμβούλους. Συμβαίνει αυτό. Εξού και η δημόσια ανακοίνωση μου τότε, καλώντας τον είτε να το τεκμηριώσει ή να ανασκευάσει. Η σιωπή του όμως, κύριε Μιχάλη, εδώ και ανάμιση μήνα τώρα, μου γεννά πολύ σημαντικές αμφιβολίες ότι δεν πρόκειται περί παραπληροφόρησης, αλλά η θελημένης προσπάθειας να πλήξει ένα ακομμάτιστο και ανεξάρτητο πολίτη με τον οποίο διαφωνεί πολιτικά. Και θέλω δοθήσεις της ευκαιρίας να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ μου δεν εισηγήθηκα και ούτε και πρότεινα και ούτε ετοίμασα και μελέτη για την έξοδο μας από την Ευρωζώνη. Τουναντίον, και θέλω αυτό να το πω, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, για να μην ξεχνάμε, ναι, είναι αυτοί που κυβερνούσαν που το είχαν προτείνει, το είχαν συζητήσει και το είχαν εισηγηθεί. Μάλιστα. Και θα πω συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως καλώ και τον Αβέροφ Νεοφύτου, να μου παρουσιάσει ή να παρουσιάσει δημόσια συγκεκριμένη πρόταση, εισήγηση δική μου. Με τα δημοσιεύματα της εποχής, λοιπόν, ξεκινώ με τη γερμανική εφημερίδα, την Frankfurter Allgemeine Zeitung, την 28η Μαρτίου 2013, ο κύριος Κασουλίδης απεκάλυψε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης και το υπουργικό του συζήτησαν σοβαρά την επιστροφή στη Λύρα. Ο κύριος Προδρόμου, την 24η Μαρτίου 2013, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, σε τηλεοπτική εκπομπή, εισηγήθηκε να πάρθει απόφαση από την Βουλή για επιστροφή στην Κυπριακή Λύρα. Και ο αγαπητός κύριος Νεοφύτου, σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, την 7η Μαρτίου 2013, απειλούσε από την Ουάσιγκτον με έξοδο μας από την Ευρωζώνη. Μάλιστα. Άρα τον πάτε δικαστήριο, τώρα του κινείται αγωγή για όλα αυτά. Του κινώ αγωγή για το βίντεο, για το βίντεο που έχει μιλήσει ψευδώς και με σκοπό να με πλήξει, δυσφημώντας με ως επιστήμονα και ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, είναι κύριε πολύ Πλατή. Σημαντικό να... Πολύ, πολύ, πολύ σύντομα, ναι, να πω ότι πρέπει να μπορούμε να μιλούμε σε αυτή την χώρα, είτε επιστήμονες είμαστε, είτε απλοί πολίτες είμαστε, δίχως ναι, το φόβο και την απειλή ότι θα φάμε λάσπη ή ότι θα διαστρεβλωθούν οι δηλώσεις μας με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημοκρατία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Πλατή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις. Θα έρθουμε στο στούντιο για κάτι